Τώρα η Ριγιούς, μια ομάδα μαθητών με αυξημένη οικολογική συνείδηση και επιχειρηματικό πνεύμα, ανακυκλώνει παλιά μαγειρικά σκεύη και τα μετατρέπει σε ρολόγια, φωτιστικά και γλάστρες. Τονίζουν με αυτόν τον τρόπο την αξία της επαναχρησιμοποίησης, αλλά και με τα έσοδα από τις κατασκευές τους, οι μαθητές συνεισφέρουν στα έξοδα του σχολείου, στέλνοντας ένα σημαντικό κοινωνικό μήνυμα. Αυτό έκαναν μαθητές του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Αγίου Δημητρίου. Είδαν τα σκεύη τους αλλιώς και έτσι μετέτρεψαν παλιές και χρησιμοποιημένες οικιακές συσκευές σε χρήσιμα αντικείμενα. Το σουρωτήρι έγινε φωτιστικό, το τηγάνι ρολόι και τα μαχαιροπύρουνα κρεμάστρες τείχου. Στέλνουν με αυτόν τον τρόπο το δικό τους μήνυμα για τη σημασία της ανακύκλωσης. Η ιδέα ήταν όταν είχαμε δει ένα σουρωτήρι χαλασμένο και είπαμε να μην το πετάξουμε, να το ανακυκλώσουμε. Και έτσι φτιάξαμε τη Ριγιούς. Με σύνθημα την έννοια της επαναχρησιμοποίησης έναντι της απόρριψης, ομάδα 8 μαθητών δημιούργησε την εικονική επιχείρηση Ριγιούς και παρουσιάζει τη δράση της στους υπόλοιπους μαθητές των ελληνικών σχολείων μέσω της διαδικτυακής εμπορικής μαθητικής έκθεσης του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων. Θέλουμε να φέρουμε σε επαφή τους μαθητές μας με την έννοια της επιχειρηματικότητας, να αναλάβουν ρόλους, ενεργούν σε μια επιχείρηση, να μάθουν πώς λειτουργεί μια επιχείρηση. Σκοπός ουσιαστικό αυτού του επιχειρήματος είναι τα παιδιά να μπορέσουν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, να συνεργαστούν και με τα έσοδα που θα πάρουμε από τις πωλήσεις των χρηστικών αντικειμένων που κατασκευάζουμε, να βοηθήσουμε το συσίδιο του σχολείου μας. Μια δράση, πολλαπλά τα μηνύματα. Εκτός από την αξία και τα ωφέλη της ανακύκλωσης, με τα έσοδα από τις κατασκευές τους οι μαθητές συνεισφέρουν στα έξοδα του σχολείου.